Εγκύκλιο για το διορισμό των επόπτων και των γραμματέων του, των εφόρων και των δικαστικών αντιπροσώπων στι επικείμενε βουλευτικέ εκλογέ του 2023, έξεδεσε το ΑΕΝΑ τμήμα του Αριού Πάγου. Με την εγκύκλιο παρέχονται αναλυτικέ διευκρινήσει για το διορισμό του στι εκλογικέ περιφέρειε όπου θα ψηφίσουν εκατομμύρια ψηφοφόρων. Οι προϊστάμενοι υπηρεσιών του Συμβουλίου τη Επικρατεία, του Ελεκτικού Συνεδρίου, των Εφετείων και των Εισαγγελέων Εφετών τη Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη και των Διοικητικών Εφετείων αποστέλουν στον Αριού Πάγο του ονομαστικού καταλόγου των δικαστικών λειτουργών τη υπηρεσία του, οι οποίοι δικαιούνται να διοριστούν ω έφοροι για την ελληνική επικράτεια και στου οποίου αναγράφεται υποχρεωτικά η εκλογική περιφέρεια από την οποία κατάγονται. Σημειώνεται ακόμα ότι οι αιτήσει προτίμηση εξαίρεση των υποψηφίων αντιπροσώπων τη δικαστική αρχή θα γίνουν για του δικηγορικού και συμβουλογραφικού συλλόγου μέσω των αντίστοιχων ηλεκτρονικών συστημάτων αυτών, για του δικαστικού και εισαγγελικού λειτουργού καθώ και τι υπόλοιπε κατηγορίε υποψηφίων μέσω τη ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων του Αριού Πάγου. Οι αιτήσει των δικηγόρων για το διορισμό αντιπροσώπων τη δικαστική αρχή σε όλη την επικράτεια θα γίνονται δεκτέ μέχρι και τι 5 Μαου. Ο προϊστάμενο Νομικού Συμβουλίου του Κράτου, οι πρώτοι δικαιωρικών συλλόγων και των συμβουλογραφικών συλλόγων όλη τη χώρα αποστέλουν του ονομαστικού καταλόγου των μελών του, που κατά τον νόμο διορίζονται αντιπρόσωποι δικαστική αρχή. Στου ανωτέρω καταλόγου δεν θα συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν υπερβεί το 67ο έτο ηλικία του, όσοι έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγην και φυσικά όσοι προτίθενται να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλεγούν βουλευτέ. Τέλος, αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στο εξωτερικό διορίζονται με κλήρωση, μόνιμη πρεσβευτική ή προξενική ακόλουθη και γραμματής, διοικητική πάλι πρεσβείων και προξενιών, πτυχιούχοι, ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών με βαθμό 6 και άνω που υπηρετούν στην οικιαία διπλωματική περιφέρεια.